την ώρα που ο μέσος όρος έναρξης της χρήσης ουσιών έχει πέσει στα 13,5 χρόνια και έρευνα που έγινε στην Ελλάδα σε άτομα 15 ετών για τα ναρκωτικά δείχνει ότι το 9% έχει κάνει έστω και μία φορά χρήση, είναι αδιανόητο κάποιοι, μεταξύ των οποίων και νεολαίες κομμάτων, να προσπαθούν να αφοώσουν τις ουσίες, κυρίως την ειδική κάναβη, λέγοντας δήθεν πως είναι βότανο και φάρμακο. Αυτό τόνισε ο πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου κατά των Ναρκωτικών, παράρτημα Πάτρας, Χρήστος Γκρεκιώτης. Θέλω να σας δώσω δύο παραμέτρους που κατά τη γνώμη μας είναι πάρα πολύ σημαντικές. Η μία είναι ότι ο μέσος όρος έναρξης της χρήσης ναρκωτικών ουσιών στη χώρα μας έχει κατέβει στα 13,5 χρόνια. Αυτό κρατήστε το για να μιλήσουμε λίγο παρακάτω για αυτή την προσπάθεια που γίνεται σκληρά, μαλακά, νομιμοποίηση κτλ. Ένα ποσοστό που είναι επίσης σημαντικό σε μια έρευνα που έγινε σε 15χρονους μαθητές έδειξε ότι στην Ελλάδα έστω και μία φορά χρήση έχει κάνει το 9%. Το ποσοστό αυτό για την Ευρωπαϊκή, στους 15χρονους μαθητές, το ποσοστό αυτό στην Ευρώπη είναι 22% μέσος όρος και στις Ηνωμένες Πολιτείες 35%. Το ποσοστό βγαίνει, στο 22 βγαίνει γιατί σε κάποιες χώρες έχει νομιμοποιηθεί η χρήση, η καλλιέργεια και η εμπορία του χασίς. Στην Τσεχία το ποσοστό αυτό είναι 43% και στην Ολλανδία 32%. Σας είπα για δύο χώρες που εκεί τα ναρκωτικά είναι σχεδόν ελεύθερα στην αγορά, ο καθένας μπορεί να κάνει χρήση, να εμπορεύεται, να καλλιεργεί κλπ. Με βάση αυτά τα στοιχεία θεωρούμε ότι σήμερα εξελίσσεται και στη χώρα μας μία μεγάλη επίθεση κατά της νεολαίας. Την νεολαία δηλαδή που αφού την ρίξαμε στην ανεργία, αφού της φράξαμε το δρόμο στη μόρφωση, θέλουμε να της δώσουμε σαν μοναδική επιλογή το αν θα κάνουν χρήση χασίς και άλλων ναρκωτικών ή όχι. Υπάρχει λοιπόν, έχουν ενταθεί τελευταία οι απόψεις, η προβολή των απόψεων που ισχυρίζονται ότι πρέπει να γίνει ένας διαχωρισμός ανάμεσα στα σκληρά και τα μαλακά. Βεβαίως από φαρμακοδυναμική άποψη υπάρχουν διαφορές, αλλά επί της ουσίας για το τι θα συμβεί σε ένα νέο με τα ναρκωτικά, αν θα πάρει το ένα ή το άλλο, είπε και πριν η κυρία Παπά, ότι δεν έχει και καμιά σημασία, και το λέω και εγώ πολύ απλοϊκά, δεν έχει καμιά σημασία αν ένα παιδί είναι εξαρτημένο από χασίς, από κοκαίνη ή παίρνει αμφεταμίνες ή παίρνει συνθετικά ναρκωτικά ή οτιδήποτε άλλο. Στη σπουδαιότητα των στεγνών προγραμμάτων απεξάρτησης αναφέρθηκε η Ελευθερία Παπά από το Κεφαιά Οξυγόνο. Όπως επεσήμανε, φιλοσοφία των στεγνών θεραπευτικών προγραμμάτων είναι πως οι χρήστες δεν χρειάζονται υποκατάστατα, δηλαδή φάρμακα, γιατί δεν είναι ασθενείς. Το Κεφαιά Οξυγόνο είναι ένα στεγνό θεραπευτικό πρόγραμμα, δηλαδή δεν χορηγεί υποκατάστατα ή άλλες φαρμακευτικές ουσίες στους ανθρώπους. Μιας και η φιλοσοφία γενικά του οργανισμού είναι ότι οι άνθρωποι δεν έχουν ανάγκη από φάρμακα, δεν αντιμετωπίζονται σαν ασθενείς, αλλά σαν άνθρωποι που έχουν περισσότερο ψυχοκοινωνική υποστήριξη και συμβουλευτική και 100% μπορούν με την κατάλληλη στήριξη από ειδικούς αλλά και από το περιβάλλον τους να βοηθηθούν. Είναι δωρεάν οι υπηρεσίες που παρέχονται, δεν πληρώνει δηλαδή κάποιος για να έρθει στο Οξυγόνο. Είναι εθελοντική φυσικά η προσέλευσή του και τηρείται σε κάθε φάση του προγράμματος το απόρριτο. Στο πρόγραμμα του Κεφαιά Οξυγόνο από το 2002, όποτε ξεκίνησε να λειτουργεί στην Πάτρα, έχουν απευθυνθεί και έχουν λάβει τις υπηρεσίες του 2.972 άτομα, εκ των οποίων 1.751 γονείς και σύντροφοι και 816 χρήστες, καθώς επίσης και 405 κρατούμενοι των φυλακών. Η πλειονότητα των χρηστών είναι άνδρες σε ποσοστό 90%. Ο μέσος όρος ηλικίας τους είναι τα 26 έτη. Είναι κατά κύριο λόγο άνεργοι, ενώ το 30% αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας, κυρίως υπατήτηδες. Επίσης, το 20% δεν έχει ολοκληρώσει τη βασική εκπαίδευση και η πλειονότητά τους διαμένει με τις οικογένειές τους.
Παράλληλα, στην συντριπτική τους πλειοψηφία ήρθαν σε επαφή με τα ναρκωτικά στην ηλικία των 15 ετών κατά μέσο όρο κάνοντας χρήση χασίς. Να αναφερθεί πως από την Τετάρτη έως και την Παρασκευή στην πλατεία Γεωργίου της Πάτρας θα γίνουν εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης για την χρήση των ουσιών υπό την αιγίδα του Δήμου Πατρέων και με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών.